Πήρε και πάλι ο Στεφάνου. Από κοντά εκεί δεν θα μπορέσει ο Αντωνίου. Εδώ τώρα... Ρεφιρί! Ρεφιρί! Εδώ τώρα ο... Τέλειος θα εκτελέσει. Με τις γροθιές θα αποκρούσει εκεί ο Ζιάγκας. Αλεξίου. Η σέντα του Αλεξίου. Τσίγκας. Το γύρισμα του Τσίγκα πάνω στη γραμμή. Ο Ξαγαράς από κοντά και θα χάσει τεράστια ευκαιρία. Ενώ η μπάλα θα περάσει κόρνερ όπως δείχνει ο ρέφερι. Και πάνω. Προσπάθεια τώρα η μπάλα φτάνει στον Ξαγαρά. Ξαγαράς θα σουτάρει και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Η ομάδα της πηγής ανοίγει το σκορ με τον Σάκη Ξαγαρά στο 44. Ο οποίος πηγαίνει εκεί να τον πανηγυρίσει έξαλα με κάποιους φιλάθλους της πηγής οι οποίοι βρίσκονται έξω από την σίτα. Να λοιπόν εδώ που η πηγή παίρνει το προβάδισμα στο 44 λεπτό σε αυτή τη φάση με το σουτ του Σάκη Ξαγαρά. Μινμίγκης, ο νεοαποκτηθής παίχτης από τον ΑΣ Μετέωρα, μόλις χθες ανακοινώθηκε η μεταγραφή του από την ομάδα της Λιγαριάς. Εδώ το πλασέ και τον γκολ. Ο Χοντρογιωργόπουλος είναι αυτός ο οποίος με αυτόν τον υποδηματικό πλασέ θα νικήσει τον Λαφαζάνη και το παιχνίδι το οποίο ξεκινάει από την αρχή 1-1. Θα ισοφαρίσει η ομάδα της Λιγαριάς με την έναρξη του δευτέρου του χρόνου. Προσπάθησε να βρει τον Ξαγαρά. Κοθράς ο οποίος φεύγει από κανονική θέση όπως λέει ο υπόπτης. Θα πλασάρει ο Κοθράς, θα αποκρούσει ο Λάζος, θα κάνει το σούτ στη συνέχεια και θα πέσει ο Ζιάγκας και θα μπλοκάρει εδώ. Εδώ ο Κοθράς ο οποίος θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία για την ομάδα της πηγής μπαίνοντας... Ιρέ. Μπάλα στον... Κονόμπο θα σουτάρει αυτός και η μπάλα θα φύγει λίγο έξω. Θα γλύψει θα λέγαμε το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Λαφαζάνη. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα της Γαριάς. Μαγουλιώτης θα κόψει. Μαγουλιώτης και Κονόμπο. Και τώρα η προσπάθεια για την Λιγαριά. Ο Χοντρογιωργόπουλος εδώ, κεφαλιά από κοντά και τον γκολ για την Λιγαριά, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της πηγής για offside. Έχει πει όλος ο πάγκος μέσα. Τον γκολ το οποίο θα σημειώσει ο Βαγγέλης ο Ζυγολίκας, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ενώ υπάρχουν πολύ έντονες εκεί διαμαρτυρίες προς τον επόπτη γραμμό, τον Τατσόπουλο.